Ευαγγέλιος Κωνσταντίνος Λαφάσης. Κυρίου Γραμμενίκη, τι πάσα, τι σας είναι. Τα είδατε καλά.
Τα μηχανήματα του Δήμου
δουλεύανε ολιμερίσιο και απλά τις εργάσιμες ώρες. Υπάλληλοι και του Δήμου και της ΔΕΑΔΟ με αυτοθυσία, διαχειριστές. Αυτό όμως έχει και τις παράπλευρες απώλειες. Το θέμα ήταν ότι υπήρχε η διαδικασία της απευθείας αναθέσεως μέσω του προγράμματος Ξενοκράτη και σε αυτήν όμως την περίπτωση θα έπρεπε να υπάρχει θεώρηση του εντάλματος από τον επίτροπο του πρώτου. Δεν υπήρχε από λήψη ταμιακών διαθεσίμων των επιχειρήσεων, να το ταθήκαμε στις πιο πολλές επιχειρήσεις σχεδόν σε όλες τις περιοχές. Δεν υπήρχε πιστοληπτική ικανότητα και αναγκαστήκαμε να περιοριστούμε στα καύσιμα που είχαμε και δεν ήταν και καλύτερη εικόνα. Και πρέπει να πούμε πίσω ότι ο διαχωρισμός αυτός είναι πολυετής, είναι διετής. Διαρκεί για δύο χρόνια, οπότε ευχόμαστε ξανά να μην υπάρχει. Αν δεν υπήρχε η θεομηνία, θα είχαμε και περίσευμα καυσίμων για φέτος. Να πω επίσης ότι τα θέματα 22-27 αποσύρονται εκ του νόμου, γιατί με βάση το πολιτικό διάταγμα 80 του 2016 δεν επιτρέπεται η ανάληψη υποχρέωσης σε περίπτωση που πρώτα δεν έχει γίνει ανάληψη υποχρέωσης των πολιετών δαπανών. Στην χρονιά μας έχουν αρκετές πολιετείς δαπάνες και γίνεται αναβολή για το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Αποσύρονται δηλαδή σήμερα και θα επανέλθουν σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Όσον αφορά το κομμάτι των αποζημιώσεων, επειδή έχουμε και ένα θέμα τελευταίο, πρέπει να πούμε τα εξής. Υπάρχει διαρκής επαφή με το Υπουργείο Εσωτερικών, προσωπική, με το Υπουργείο Υποδομών και με τον Γενικό Γραμματέα κύριο Δέδε και με τον κύριο Χαρίτση, τον Υπουργό Οικονομικών. Οι διαβεβαιώσεις μας είναι ότι στο εγγύς μέλλον, το οποίο δεν έχει καταστεί σαφές, ελπίζουμε εντός του πρώτου εξαμήνου, και νωρίτερα ελπίζουμε, αλλά θυμάμαι τα λόγια του Γενικού Γραμματέα ότι μέχρι τον Ιούνιο θα έχουν βγει τα χρήματα. Σε πρώτη επαφή με τις μελέτες που έχουμε καταθέσει ήδη ύψους 1.223.000 ευρώ, υπάρχει μια συζήτηση 800.000 ευρώ καταρχήν. Λάβετε υπόψη ότι πήραμε 300 και θα πάρουμε άλλες 80 για ίδρυψη στις επόμενες μέρες από το Υπουργείο Εσωτερικών, για οικονομική ενίσχυση. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε έτοιμες άλλες δύο μελέτες, οι οποίες θα υποβληθούν, αφορούν τον δρόμο που εκτελείται αυτή τη στιγμή στην Καλλιτεχνική Παλαιού Παλαιλίμωνα Σκοτίνας Περιπέφκης, το όριο του Δήμου Βίου, που είχε παρακολουθεί αυτό το σαφή του 1992 στο τότε Δήμο Ανατολικού Λίπου, κύριε Ρόπλε, καλά θυμάμαι. 92 πριν από σένα. Πολύ. Νόητα, ήταν επί Μπούρου. Ποιος ήταν, ναι. Και επίσης υπάρχει, εκπονείται αυτή τη στιγμή που μιλάμε από την Ελληνική Υπηρεσία μελέτη για αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας όλων των προβληματουργικών του φάσματος από πόρους πάνω από την Εθνική μέχρι τη Νέα Έφεσο. Πιέζουμε τους κατατόπου προέδρους μετά από συναντήσεις που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, αν δυνατόν μέχρι τέλος να έχουν στείλει τα χωρίσματά τους για να περάσει την Εθνική Υπηρεσία και να αποστολογήσει, να εκτιμήσει και να αποστολογήσει τις βλάβες. Και θα ακολουθήσει με αυτές τις μελέτες νέο αίτημα για περαιτέρω χορήγηση χρημάτων ενίσχυση κομμική. Δηλαδή υπολογίζουμε ότι σε μια μέχρι στιγμής είναι 2 εκατομμύρια σύνοτι βγει στην άδευση, 2 κάτι. Σύνοτι βγει στην άδευση, η οποία εννοείται θα δούμε τις επιπτώσεις της με το που ξεκινάει η αντιστοιχική περίοδος. Να σταθώ πάνω σε αυτό ότι μετά από πίεση των δημάρχων των πλημμυροπαθών βγήκε ένα εργαλείο που θα το δείτε στο χρηματοδοτικό, στο νούμερο 31. Σύμφωνα με το οποίο το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδοτεί τα έξοδα ενός δανείου από το Πραγματικό Δανείο για τους όρους που αναφέρονται
σκέψη μας, η πολιτική σκέψη μας είναι επειδή αγρότες και όλες αυτές οι μιας δεν μπορούν να περιμένουν, θα προχωρήσουν στην ουσία στην ταμιακή διευκόλυνση, θα το δείτε και στην ώρα του, και κάθε χρηματοδότηση που θα γίνεται θα επιστρέφεται στο δάνειο, δεδομένου ότι δεν θα είναι έντοκο, μάλλον θα είναι έντοκο, αλλά θα καταβάλλεται το επιτόκιο από το δημοσίου διευθύνσιο και δεν υπάρχουν έξω. Θα το δούμε και αυτό στην ώρα του. Κύριε Μπιάδη, το
Χρόνια πολλά σε όλη την καλή και δημιουργική χρονιά. Θεός να σας φωτίσει και να μας φωτίσει όλους. Κύριε Πρόεδρε, θυμίζω λέγοντας ότι μόλις παρέλαβα τις εισηγήσεις τεσσάρων θεμάτων, το σημαντικότερο ίσως της σημερινής συνεδρίασης. Συγγνώμη, τις είχατε από τη Δευτέρα στο mail σας. Δεν έχω mail, δεν έχω. Ναι. 1-4-19-28. Ένα μήνυμα έλαβα που έλεγε ότι έχει σταλεί στο mail. Τέλος πάντων, βλέποντας κάποιος ποια θέματα αφορούν, καταλαβαίνει ότι αυτές είναι οι εισηγήσεις που θα πρέπει να μας απασχολήσουν περισσότερο από όλες τις άλλες στη σημερινή μας συνεδρίαση. Θα παρακαλούσα λοιπόν να, αν είναι δυνατόν, και εφόσον συμφωνείτε το σώμα, να αποσυρθούν τα συγκεκριμένα θέματα και σε αυτό το επόμενο συμβούλιο. Δεν κάτι λοιπόν. Θέλω να πω κι εγώ, ξεκινώντας, ότι εκτεθήκαμε αναπανόρθωτα και στους δημότες μας και στους συνδημότες μας, αλλά και στους επισκέπτες, με την μη αποκομιδή των σκουπιδιών. Και επειδή έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε και τα μηχανήματα και το προσωπικό, η απορία μου ήταν και έχει λυθεί σε μεγάλο βαθμό, αν η έλλειψη αυτή στην αποκομιδή οφειλόταν στην έλλειψη πετρελαίου. Εφόσον λοιπόν αναγνωρίζεται ότι πετρέλαιο δεν είχαμε, θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε άλλους τρόπους να λύσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Και όχι να περηφανευόμαστε κιόλα ότι είμαστε οι πιο κατάλληλοι και οι πιο ικανοί για να διαχειριστούμε τα πράγματα του Δήμου. Φαίνεται ότι δεν το διαχειριστήκαμε σωστά και νομίζω ότι και εσείς οι ίδιοι καταλαβαίνετε πως υπάρχει και καλύτερη διαχείριση. Το δεύτερο θέμα που θα ήθελα να θίξω είναι όσον αφορά το χωριό των Ψαράδων. Έχω φτάσει κάποια μηνύματα στα αυτιά μου ότι ίσως χρειαστεί ή μας επιβληθεί να επιστρέψουμε τα χρήματα της επιδότησης. Δεν είμαι σίγουρος, θα ήθελα μια ενημέρωση από αυτού. Μην τυχόν βρεθούμε προεκπλήξεων. Συμπληρώστε το παρακαλώ. Ένα άλλο ζήτημα που επίσης θέλω να το θυμηθείτε ή να πάρετε θέση είναι ένα ψήφισμα που θα ήθελα να προτείνω από αυτήν εδώ τη θέση. Όσον αφορά το θέμα της Μακεδονίας, όσον αφορά το θέμα του Σκοπιανού, επειδή την προηγούμενη Κυριακή υπήρξε ένα συλλαλητήριο στο οποίο δεν μπορέσαμε, αφού δεν είχαμε βρεθεί, να πούμε τη γνώμη μας ως ιερή πόλη των Μακεδόνων μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου μας, ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά ότι είναι και η ιερή πόλη των Μακεδόνων το Δίο. Δηλαδή υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο, αλλά πρέπει να ακούσουμε, παρακαλώ. Εάν υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να ακούσουμε ότι τα Σκόπια είναι μέχρι το 2. Μπορεί να κάνουμε μια ανάλυση στις κυβέρνησες, θα ακούσουμε. Πώς είναι η κυρία ότι ο Δήμος 2 Ολίγου όφιλε για την προηγούμενη Κυριακή, αλλά και για την Κυριακή που έρχεται, εφόσον μας ξαναδίνει τη δυνατότητα στο συνεδριτήριο της Αθήνας, να εκδώσει ένα ψήφισμα στο οποίο θα συμπαρίσταται τέλος πάντων όλους αυτούς που κάνουν κάτι παραπάνω από εμάς, πέρα από το να λέμε τη γνώμη μας. Επίσης άκουσα ότι ο Δήμος Κατερίνης θα έχει σύντομα τη δυνατότητα να συνδεθεί με τον αγωγό φυσικού αερίου. Είναι γνωστή φορά που θέτω. Ενημερώστε μας παρακαλώ αν και εμείς ως Δήμος θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα, εάν κάτι τέτοιες ενέργειες προς αυτήν εδώ την κατεύθυνση. Το τελευταίο θέμα που θέλω να δείξω
έχει να κάνει με την τροπολογία της Νέας Ίσου, προέκυψε ένα ζήτημα με τη διανομή της αλληλογραφίας και επειδή οι παράγοντες των ΕΛΤΑ έφεραν ότι η ιδεολογία για τη μη διανομή της αλληλογραφίας κατοίκων, ότι δεν υπάρχει οδοσήμανση σε όλες τις οδούς, παρακαλώ πολύ. Το συγκεκριμένο πρόβλημα νομίζω θα έχουν και άλλα χωριά και άλλα τοπικά διαμέσματα του Δήμου μας. Φροντίστε το να υπάρξει κάποια τέτοια δαπάνη να λύσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα, ώστε να μην έχουν δικαιολογία αυτοί που προτάσουν αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Και άλλη μια διαπίστωση που έκανα την ημέρα των Θεοφανίων, υπήρχε μεγάλη και ολοφάνερη έλλειψη πάρκινγκ εξαιτίας του ότι κάποια μηχανήματα, τα οποία έπρεπε να είχαν αποσυρθεί εδώ και πολύ καιρό, εμπόδιζαν ή κλέβαν κάποιες θέσεις. Δεν έχω περάσει ερχόμενος προς τα δω. Αλλά είναι ακόμα εκεί άλλοι. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Κυρία Κουλίτα. Ναι, πάμε τη σειρά μου καλή και αγωνιστική χρονιά. Χρονιά ανασύνταξης του Ευρωπαϊκού Κίνηματος να είναι το 2018. Ξεκινώντας, θα πω το εξής. Αν είναι να δούμε για το συγκεκριμένο ψήφισμα που έβαλε ο κ. Δημητριάδης, θέλω να τοποθετηθώ ολοκληρωμένα. Πείτε το απλά, κύριε Πρόεδρε, να ξέρω. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι δεν υπάρχει κλίμα εδώ. Η ιστορία είναι αυτή. Αρχικά και μετά θα τοποθετηθώ ολοκληρωμένα. Λοιπόν, ξεκινώντας από την τραγική κατάσταση που ζήσαμε αυτές τις γιορτές, όσον αφορά την αποκομιδή και την καθαριότητα σε ολόκληρο το Δήμο, απάρτησα σε όλους τους κατοικούς, όλες τις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, αλλά φτάσαμε στο αποκορύφωμα και ίσως νομίζω είναι πρωτόγνωρο αυτό για τη δημοτική κοινότητα του Λιτοχώρου, την παραμονή του Αγίου Διονυσίου και την ημέρα του Αγίου Διονυσίου πραγματικά να φρωμάει ολόκληρο το χωριό. Ήταν πρωτόγνωρο για όλα τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον που ζούμε εδώ, να είναι τέτοιες μέρες να γιορτάζει το Λιτόχωρο και να φρωμάει. Δεν ξέρω αν η αιτία ήταν μόνο η έλλειψη καυσίμων ή το ότι οι εργάτες πήγαιναν για να δουλέψουν και τελικά δεν δούλευαν γιατί περίμεναν να πάρουν με ένα πιτόνι να βάλουν σε κάποιο ακτινοδοφόρο. Λίγο πετρέλαιο για να κάπου να πάνε. Δεν ξέρω αν είναι η έλλειψη σχεδιασμού και οργανωμένου σχεδίου για την αντιμετώπιση του προβλήματος της καθαριότητας και της αποκομιδής. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι και ο στόχος που έχει από την αρχή αυτή η δημοτική αρχή, η διοίκηση δηλαδή, να παραδώσει την υπηρεσία της καθαριότητας σε ιδιώτη. Νομίζω ότι αυτό είναι και το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή. Ότι μάλλον ο ιδιώτης πληρώθηκε για τους τρεις προηγούμενους μήνες που ενώ είχε πάρθει απόφαση για να καλύψει εποχικές ανάγκες, μέσα στο χειμώνα δούλευε και πληρώθηκε, που βέβαια είχε σε υποχρεώσεις πολύ λιγότερες από ότι τα χρήματα που προϋπολογίστηκαν όταν πήρατε αυτή την απόφαση. Να πω επίσης ότι θα συμφωνήσω με αυτό που είπε η κυρία Μόχλα όσον αφορά την οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου. Νομίζω ότι είναι ένα έργο που τουλάχιστον δεν πρέπει να το παραλάβουμε αν δεν ολοκληρωθεί, αν δεν είναι κακοτεχνία το έργο. Ακόμη και σήμερα που ήρθαν και κάλυψαν τα σκαλάκια που έπεφταν οι γιαγιάδες στη πάνω γειτονιά. Αλλά και το χαλίκι που βγαίνει μέσα από αυτή την άσφαλτο τις μέρες που είχε ψηλό βροχό. Θα συνεχίσω με μια υπόθεση στην οποία κληθήκαμε οι σύμβουλοι που ψήφισαν παρόν όσον αφορά την παράταση που έδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για τις κατασκευές συγγνώμη στους χώρους, τις παράνομες κατασκευές της τακτοποίησης όσον αφορά την οδό
η απόφαση στην ανάκριση της εισαγγελέως που έχετε λύσει. Και όπως είδαμε εδώ τακτοποιήθηκε το θέμα, κατεδάφησαν οι επαγγελματίες τις αυθαίρετες κατασκευές. Παρ' όλα αυτά όμως, δεν ξέρω αν έχει ακολουθηθεί το ίδιο, για παράδειγμα, στους σπόρους, στους νέους σπόρους. Και πώς βγήκαν άδειες σε δημόσιους χώρους, ποιες υπηρεσίες έδωσαν άδειες σε δημόσιους χώρους, στους νέους σπόρους, για άδειες δηλαδή εκχώρησης και τακτοποίησης αυθαιρέτων. Ποιος έκανε κάποιες ενέργειες, αυτό δεν είναι του Δημοτικού Συμβούλου υποχρέωση. Η υπηρεσία το έκανε, ο Δήμαρχος από μόνος του. Θα ήθελα μια απάντηση σε αυτό. Και αν απαντήσετε ότι δόθηκαν αυτές οι άδειες για τους νέους πόρους, τώρα που ισχύει αυτό στους νέους πόρους, οι επαγγελματίες της Οδού Αγίου Νικολάου θα ξαναβγάλουν πέρκουλες ή οτιδήποτε άλλες κατασκευές είχαν. Και ένα τελευταίο που θα ήθελα να πω, ότι πείτε μας ποιες ενέργειες έχετε κάνει, μια που ο ΧΙΤΑ λειτουργεί με την ευθύνη αυτή τη στιγμή που παραπορήθηκε από το Θόδωσα στο Δήμο, ποιες ενέργειες θα κάνετε για να γίνει άμεσα το επόμενο κύτταρο, το δεύτερο κύτταρο, και να σταματήσει αυτός ο χαμός που γίνεται εκεί, να υπάρχουν ακόμα κρεμασμένες σακούλες έξω από τα όρια με σκουπίδια, με στο χιτάρι. Σακούλες. Και για το θέμα που έβαλε ο κ. Δημητριάδης, να τοποθετηθώ και από τα ολοκληρωμένα κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δερβατσιώσου. Καλησπέρα. Καλημέρα, δεν έχω να πω όλες όλους. Η χρονιά για να κυλήσει κατάφορες προβλήματα είναι απαραίτητο να υπάρχει μια ανάλογη συνεργασία της διοίκησης με την αντιπολίτευση, κάτι που δεν ήταν επιπερασμένη. Ελπίζω ότι να υπάρξει έτσι ώστε να έχουμε λιγότερα προβλήματα και να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις του Δήμου συνολικά. Παρακαθώ και εγώ στο θέμα της καθαριότητας, μια και είναι κάτι που έδειξε ότι παρόλο τις πολλές αναμορφώσεις που γίνανε το περασμένο έτος, λιγότερο βέβαια από το προηγούμενο, ήρθε η ώρα να βρεθούμε χωρίς κάψιμα. Αν και γνωρίζω ότι μέσα στους προϋπολογισμούς πρέπει να έχει προβληθούν, τα κάψιμα που είναι απαραίτητα για τις δύο μνημείες, είτε αυτά είναι προκοπτώσεις είτε προκοπτώσεις. Μέχρι στιγμής οι προκοπτώσεις δεν είχαμε, οι προκοπτώσεις θα μου κάναν τις ζημιές τις περισσότερες. Εδώ δείχνει ότι παρόλο τι αναμορφώσει δεν προβλέφθηκε. Και φτάσαμε στο να επικαλούμαστε τη θεομηνία για να μην γίνει η σωστή αποκομιδή. Πράγμα που το έτος που μας έρχεται πρέπει να συμβεί. Παρ' όλα αυτά, το να διαθέσουμε χρήματα σε διάφορες φάσεις και προβολές όπως ήταν η μετακίνηση τουριστών, που δεν συνέβη τελικά και ήταν δείγμα επιβατών με τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ, με υψηλό κόστος, το προηγούμενο έτος το κάναμε χωρίς να έχουμε φροντίσει να ενισχύσουμε άλλους κωδικούς. Στο θέμα της Αγίου Νικολάου, μπορεί η ανάπλαση να μην γίνει όπως την είχατε φανταστεί, αλλά οι παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες έτσι ώστε να υπάρχει διαγράμμιση, να υπάρχουν διαβάσεις που έχουν μείνει στη μέση και κάποιες άλλες παρεμβάσεις καλοπισμού είναι απαραίτητες και πρέπει να γίνουν το επόμενο διάστημα. Όπως και η παρέμβαση του Δήμου στους περιφερειακούς δρόμους που συνδέουν την αυτοκινητότητα με το λιτόφορο ή το λιτόφορο με το δημοτικό ανεβαίνωμα Διού που δεν υπάρχει διαγράμμιση. Δεν είναι δικιά μας υποχρέωση, αλλά η υποχρέωσή μας είναι να πιέσουμε να υπάρξει αυτή η διαγράμμιση για να μετακινούνται οι τέτοιες βροχερές μέρες οι συμπολίτες μας με ασφάλεια. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κουζιάτης. Καλησπέρα σε όλους. Καλή χρονιά με υγεία. Κύριε Πρόεδρε, σου μου να κάνω μια διαφορετική ευχή πέρα από αυτές που συνέστησαν έτσι αρχής κάθε χρόνια.
πραγματικά έντονα. Το 2017 για αυτές τις επιδόσεις στο Αλσχάιμερ και την σχιζοφρένεια παρέχθηκε τρεις φορές με ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο βραβείου από την άνοιξη του 2017 από την Υπουργό Υγείας της Γαλλίας, στη συνέχεια με το πρώτο βραβείο της δωρεάν UNESCO και παραμονές Χριστουγέννων από την Βρετανία του Πανεπιστημίου της Σορβόνης με το βραβείο Γκάντι. Δεν νομίζω ότι ένας τόπος μπορεί να βρει καλύτερη πρέσβυρα από τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι αναδεικνύουν και την κουλτούρα μας και την ιστορία μας. Και εν πάση περιπτώσει δεν είμαστε η χώρα μόνο της λογικούρας και της μιζέρειας όπως θέλουν να μας παρουσιάζουν. Συμμετέχουμε ενεργά στην προσπάθεια της παγκόσμιας κοινότητας σε ερευνητικό επίπεδο. Τι μπορούμε να κάνουμε? Λίγα πράγματα. Άρα τουλάχιστον αυτά που μπορούμε να κάνουμε, θα κάνουμε. Και το κυριότερο είναι να κρατήσουμε ανοιχτούς τους διάφορους επικοινωνίες με αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί ξέρετε τι είναι το χειρότερο? Αυτοί οι άνθρωποι είναι θυμωμένοι που φεύγουν τώρα. Δεν έχουν καμία σχέση με τους μετανάστες του 1960 που είχαν σκοπό να γυρίσουν πίσω να φτιάξουν καλύτερη τη ζωή τους. Φεύγουν θυμωμένοι. Και αν δεν ήταν οι δεσμοί της οικογένειας που στην Ελλάδα ακόμα είναι πολύ ισχυροί, αυτοί οι άνθρωποι θα γύρισαν πίσω τι διαβούλε θα κάνουν. Γιατί νιώθουν απογοητευμένοι, νιώθουν πάρα πολύ πικραμένοι. Θα πρότεινα λοιπόν στο σώμα, σε παρόμοιες περιπτώσεις για τη συγκεκριμένη επιστήμονα, με μια απόφασή μας, με ένα ψήφισμα εν πάση περιπτώσει, με μορφή επιστολής και να παρουσιάσουμε στον τύπο, να τους συγχαίρουμε για αυτές τις επιδόσεις και να τους θυμίζουμε ότι η Ελλάδα παραμένει εδώ, είναι κοντά τους και έχει ανοιχτή την πόρτα όταν θα γίνουν οι συνθήκες να επιστρέψουν πίσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κυρία Δαπουτσή. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Με αφορμή που ανέφερε πριν ο κ. Δημητριάδης, θυμήθηκα κάτι που είχα ρωτήσει πέρυσι, μου είχατε απαντήσει, αλλά τελικά το πρόβλημα ακόμα υπάρχει. Τον Δεκέμβριο του 2016 είχαν ρίξει τα μικροφύρια στο χωριό των Ψαράδων για τους οικίσκους. Είχατε πει ότι θα το ψάχνετε και ότι μέσα στο 2017 θα γινόταν ανανεώσεις ξανά των μισθωτηρίων. Ωστόσο αυτό δεν συνέβη και ήρθε το 18. Και θα ήθελα να ρωτήσω, από τη στιγμή που δεν υπήρχαν μισθωτήρια το 2017, οι ψαράδες είχαν στην κατοχή τους τους συγκεκριμένους οικίσκους δωρεάν? Δηλαδή με ποιον τρόπο βεβαιώθηκαν αυτά την οικονομική υπηρεσία εφόσον δεν ίσχυαν τα μισθωτήρια? Το Σαββατοκύριακο βρέθηκα σε μια κοπή που ήταν στη Σκοτίνα. Και εφόσον δεν υπάρχει κάποιο δημοτικό σύμβουλο που να είναι από τη Σκοτίνα, θα ήθελα να σα μεταφέρω του προβληματισμού των κατοίκων. Ένα από του προβληματισμού του είναι ο φωτισμό στην παλιά Σκοτίνα. Είχαν διαβεβαιώσει από τη δημοτική αρχή ότι μέσα στο 2017 θα γινόταν το πρόβλημα και θα τοποθετούνταν κολόνες φωτισμού. Κάτι το οποίο δεν συνέβη. Πρόκειται να πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο άμεσα? Όπως επίσης έχουν ένα από τα αιτήματά τους, είναι η κατασκευή μιας δεξαμενής. Επιπλέον, βασικά με πλησίασε κάποιος δημότης που μίλησε με κάποιον από τη Δημοτική Αρχή, αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι. Το Υπουργείο Εργασίας έχει μια δημόσια πρόσκληση που είναι προς τους Δήμους και αφορά τις δημοτικές επιχειρήσεις με τον αριθμό 11/2017. Με το οποίο ανοίγει 10.000 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης για άτομα που είναι ηλικίες από 55 έως 67 ετών. Είναι μια ομάδα ατόμων οι οποίοι σε μια περίοδο τεράστιες ενεργείας όπως έχουμε τώρα είναι δύσκολο να βρουν εργασία. Όπως επίσης και κάποιοι από αυτούς υπολείπονται ελάχιστα ένσημα προκειμένου να βγουν στη συνταξιοδότηση. Και δίνει τη δυνατότητα λοιπόν το Υπουργείο Εργασίας με αυτή τη δημόσια πρόσκληση οι Δήμοι να δηλώσουν ενδιαφέρον και να προσλάβουν κάποιους ανθρώπους. Και μάλιστα συγχρωματοδοτούνται τα έξοδά τους θα καλύπτονται κατά το ίμιση από τον ΟΕΔ, γιατί θα πρέπει να έχουν και κάρτα ενέργειας, και μόνο το άλλο μισό που είναι ελάχιστο θεωρώ για το Δήμο. Θα το πληρώνει ο ίδιος ο Δήμος. Ο Δήμος αυτή τη στιγμή έχει τρεις δημοτικές επιχειρήσεις. Η μία δεν μπορεί να προσλάβει τέτοιο προσωπικό γιατί είναι από προγράμματα ΕΣΠΑ. Ωστόσο, οι άλλες δύο επιχειρήσεις και κυρίως
περίπτωση αναφέρομαι, θα μπορούσε να προσλάβει ανθρώπους μέσω της συγκεκριμένης σύμβασης. Και επιπλέον θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που είπε η κυρία Κουρίτα σχετικά με τις αυθαίρετες κατασκευές των επιχειρήσεων στο λιτόχωρο, το οποίο το έχω ξαναπεί, είναι άδικο να εφαρμόζεται ένα μέτρο εν μέρη σε κάποια μέρη του Δήμου και σε κάποια άλλα να μην εφαρμόζεται. Δεν είναι δίκαιο για τους επαγγελματίες. Από τη στιγμή η Δημοτική Αρχή αποφασίζει ότι θα εφαρμόσει έναν κανονισμό, θα πρέπει να είναι για όλο το Δήμο, όχι για ένα χωριό, γιατί για προσωπικούς λόγους ή σκοπιμότητες επιλέγει το συγκεκριμένο χωριό και όχι τα άλλα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μουλάρας. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Θα ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου να έχουμε μια καλή χρονιά δημιουργική με υγεία. Να σταθώ λίγο στο μεγάλο πρόβλημα του τελευταίου καιρού που ήταν η καθαριότητα. Και όσον αφορά αυτό που είπε ο Δήμαρχος, ότι τελείωσαν τα πετρέλαια λόγω της θεομηνίας. Μετά από μια προφορική ενημέρωση που είχαμε από την οικονομική υπηρεσία, τα πετρέλαια στο Δήμο είναι δηλωμένα από 20-25 Οκτωβρίου. Άρα, είχατε όλο το διάστημα, το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο, να κάνετε μια αναμόρφωση προπολογισμού και να έχει τακτοποιηθεί το θέμα του πετρελαίου. Τα μηχανήματα που έχει ο Δήμος είναι ένα τσιπί, όλα τα έχετε στη διαδόμη. Άρα, τα πετρέλαια θα έπρεπε διαδόμη στα πετρέλαια. Συν το γεγονός ότι έχουν γίνει πολλές ευθείες αναθέσεις σε κάποιους εργολάβους ιδιώτες για να μπορέσουν να καταπολεμήσουν αυτήν την ζημιά που είχαμε. Και ένα δεύτερο θέμα που θέλω να αναφέρω εδώ, κύριε Δήμαρχε, είναι ότι πριν από ένα χρόνο, όσον αφορά για το νερό του Παντελεήμονα, σας είχα πει τι θα κάνετε και είπατε ότι δεν έχει προσβασιμότητα η πηγή στα κολορίζια για να γίνει. Γιατί κάθε φορά που βρέχει, κατεβάζει πάρα πολύ λάσπη και όλο το δίκτυο γεμίζει με λασπούνερα και δεν μπορούν κάτι να πιουν νερό. Πέρασε μία άνοιξη, πέρασε ένα καλοκαίρι από πέρυσι μέχρι φέτος, πέρασε ένα φθινόπωρο και το νερό πάλι σε είδα χάλια. Θα το κάνετε ή θα το αφήσετε αυτό για πολύ πολύ καλά. Ο κύριος Λαβάτης. Καλησπέρα σας. Έχουμε μια καλή χρονιά σε όλους. Ένα θέμα, κύριε Πρόεδρε, αφορά και εγώ αυτή τη φορά την αποκομιδή. Κύριε Χαρέλα, αν θυμάστε καλά, πριν τα τέλη Αυγούστου, σε μια συζήτηση που είχαμε κατ' ιδίαν, σας είχα πει ότι Σταύρο θα περιμένω ένα μήνα ακόμα και θα βγω πραγματικά να σας συγχαρώ για τις υπηρεσίες που προσφέρει στην αποκομιδή δια του μικροφώνου του ΔΣ. Το θυμάστε νομίζω. Ευτυχώς δεν το έκανα. Φαίνεται τελικά ότι εσείς σαν διοίκηση πάνω στο θέμα της αποκομιδής δεν κάνατε απολύτως τίποτα. Και γιατί το λέω αυτό? Όλα τα έκανε τελικά ο ιδιώτης. Θα σας θυμίσω ότι πριν ένα μήνα η μέρα Σαββάτο ήταν η τελευταία μέρα του ιδιώτη και την επόμενη Δευτέρα βγήκατε σε ανακοίνωση στον πρόεδρο και ενημερώσε τον πρόεδρο της ΣΤΑΠ κάποια να συνθέσουν και του είπατε ότι έχουμε χαλασμένο από το φόρο, δεν θα κάνουμε αποκομιδή. Και από τότε, ένα μήνα τώρα, ακούμε διάφορα. Πάντα οι ίδιες και οι ίδιες δικαιολογίες. Στόλος χαλασμένος, καύσιμα δεν υπάρχουν, το ένα δεν υπάρχει, το άλλο δεν υπάρχει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η καθαριότητα και οι αναμένες λάμπες είναι υποχρέωσή μας. Πρέπει να τελειώσει αυτό το πράγμα. Πρέπει να τελειώσει αυτό το πράγμα. Έχουμε εκτεθεί ανεπανόρθωτα σε όλους τους συνδημότες μας. Νομίζω ότι αποτελούμε πρώτη παραλλαδικά. Δεν νομίζω να υπάρχει προηγούμενο αυτό σε άλλο. 7,5 χρόνια που έχει συσταθεί ο Καλλικράτης. 7,5 χρόνια και δεν μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα της αποκομιδής. Είμαστε αντίκανοι να πούμε να το πούμε. Τι χρειάζεται επιτέλους? Το τελευταίο θέμα που έχουμε σήμερα στα ημερήσια διάταξης είναι να προχωρήσουμε σε μια διανυματότηση 2 εκατομμυρίων. Κάντε την 3 εκατομμύρια να πάμε να πάρουμε 10 πολεματοφόρα, να τελειώνει αυτό το πράγμα. Έχουμε εκτεθεί ανεπανόρθωτα στους συντημότες μας. Είναι αυτονόητο πράγμα η αποκομιδή. Πρέπει να τελειώνει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Το
ευρώ και εκτείναμε το διαγωνισμό για άνεση 9.000 ευρώ, που όμως λόγω αυτά τα 9.000 ευρώ που αφιάζαν άνετα μέχρι τέλος του χρόνου και όχι μόνο, λόγω της συμμετοχής εξαντλήθηκαν για διαφορετικά περιθώρια για περαιτέρω. Για την Βασιλεία Κωνσταντίνου δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο, ασφαλώς και θα γίνει η παραλαβή από το τοπικό σύμβολο και τα αρμόδια όργανα, δεν ήρθε κάποιος να παρακολουθεί ούτε ότι έσπασε αυτοκίνητο, ούτε ότι τραυματίστηκε, αυτά είναι λίγο υπερβολές για να φτιάξει το κλίμα. Για τα φίλτρα είναι από τα πρώτα έργα, συγγνώμη, τις πρώτες προμήθειες που θα βγάλουμε στον διαγωνισμό. Για φυλάδια έχουμε αρκετά από τα πρισινά και χάρτες και αφίσες και το τουριστικό φυλμάκι που είναι σχεδόν έτοιμο και είναι στη διάθεση όλων των Προέδρων και των Συμβούλων να έρθουν να εκπληκτιάσουν σε όποιον τους ζητήσει. Είναι όλα μέσα στο τουριστικό μέσο, αποθηκευμένα. Δόξα τω Θεώ, υπάρχει μια φορά. Η εγγύηση πιστεύω στον Βασιλιά Κωνσταντίνου 18 μήνα, δηλαδή και άμα είναι όμορφο μακροσκοπικά το έργο και παραδοτέο, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχει κάποιο κρυφό ελάττωμα και να σου πούνε 18 μήνες. Μη σας ανησυχεί, η υπηρεσία κάνει πολύ καλά τη δουλειά της. Για το χωριό των Ψαράδων, νομίζω ότι πρέπει να είπατε στις συνεδριάσεις που το αναφέραμε επανειλημμένα ότι απετάχθηκε το χωριό των Ψαράδων, κληθήκαν να επιστρέψουμε τα χρήματα, τα επιστρέψαμε τα χρήματα 300.000 και μας τα κάλυψε, τα κάλυψε το χωριό ιστορικό με τα ανεξιπρόθεσμα. Αυτό έχει περίπου 2 χρόνια που έγινε έτσι. Για το θέμα των πόρων, νέων πόρων, οι νέοι πόροι δεν είχαν επεκτάσεις των κτηρίων, είχαν αυτοτελή κιόσκια, για τα οποία εκδόθηκαν από την Πολυδρομία Κατερίνης Άρης Μικρής Κλίμακας. Ψάξαμε την αντίστοιχη δυνατότητα για το λιτόχρονο, δεν υπήρχε, το έχουμε εξαντλήσει το θέμα, δεν χρειάζεται να επανέλθουμε. Παρακαλώ. Είναι οι ίδιες περιπτώσεις. Όχι, είναι τελείως διαφορετικές. Και οπτικά δεν είναι διαφορετικές. Αυτό πηγά. Εδώ είναι πεζοδρόμιο. Πεζοδρόμιο και εκεί δεν είναι πεζοδρόμιο. Μα το έχουμε πει πολλές φορές κύριε Λάβα. Ναι, εδώ είναι πεζοδρόμιο, διακόπτεται η απρόσκοπτη κίνηση των δημοτών, ενώ εκεί πέρα είναι καπαχή. Έχουν άλλο προορισμό. Όσο άλλο μπορεί να γίνει και εδώ. Το τμήμα των διαγραμμίσεων, οι αναθέσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί. Είναι όμως παρακαλώ διακορία. Αυτή είναι η απάντησή μου. Και θα μάθει κανένα. Σας αρέσει εγώ θα απαντώ. Λοιπόν, οι διαβάσεις, οι διαγραμμίσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα, εννοείται. Θεωρητικά διαβάσεις απλά είναι θέμα θερμοκρασίας, ότι πρέπει να είναι πάνω από 15 βαθμούς. Πιθανόν αυτές τις μέρες θα γινόταν, αλλά το έργο θα εκτελεστεί όπως επίσης και αυτό που είπατε, κύριε Ρεμπατσιέ, έχουν βρεθεί με την περιφέρεια. Όπως και οι κάθετοι όλοι πηγαίνουν για τα χωριά Άγιος Πυρήνας-Βοντού και Κονταριώτησα. Θα καλύψουμε πολύ μεγάλο κομμάτι τη διαγραμμή. Θα προσπαθήσουμε και όλο. Για την παλιά Σκοτίνα υπάρχουν νέα φωτιστικά σώματα όπως υπάρχουν και όλοι και δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε. Είναι στο διαγωνισμό αυτό, είναι μαζί με την εγκατάσταση. Στη διάθεσή σα είναι τα LED ίδια με αυτά που πήγαν στον Καταμόνα. Ο Δήμος δεν μπορεί να δεχθεί άτομα από τον ΟΑΕΛ, ούτε η ΔΙΚΕΔΟ. Η ΔΕΑΔΟ δεν έχει την οικονομική δυνατότητα και η ΔΕΑΝΟ έχει πάρει 2 άτομα από τον ΟΑΕΛ που εργάζονται με το πρόγραμμα των ΑΜΕ και δεν έχει περαιτέρω οικονομικές δυνατότητες. Για την θέση υπονομής αγράμων υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί για το οποίο έχει πάει η τεχνική υπηρεσία και θα πάρουμε κατευθύνσεις για το πώς θα γίνει. Χρειάζεται να γίνει, δεν είναι όντως προσβάσεις από όχημα από βαρέλα και θα γίνει χειροτακτικά. Με την πρώτη ευκαιρία που μας ανοίξει ο καιρός και αυτό θα το επισκευάσουμε. Το είπα για τη Σκοτίνα, για την ΟΕΔ το είπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στο νούμερο 1. Για τα μισθωτήρια δεν επιβάλλονται αποζημιώσεις χρήσης για τον απλούστο λόγο ότι υπήρχαν καθυστερήσεις στα μισθώματα. Θα ολοκληρώσουμε μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Μάλλον θα περιμένουμε ποιοι θα ενταχθούν στο πρόγραμμα των 100 δόσεων και αμέσως μετά ανάλογα. Εάν είναι τακτοποιημένοι οικονομικά, θα γίνουν τα προβλεπόμενα με τις ανανεώσεις και αν δεν είναι τακτοποιημένοι. Κάτι άλλο ρώτησε. Είπα ότι από τη στιγμή που είχαν λήξει για τα 17 μπορούσαν να βεβαιωθούν. Καταβάλλονται αποζημιώσεις χρήσης που είναι ίσες με το μίσθωμα. Κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση.
ερώτηση. Παρακαλώ, κύριε Κουλιά. Επειδή είπατε ότι δόθηκαν άδειες για τους νέους πόρους μικρής κλίμακας από την πολεοδομία, σε ποια ονόματα δόθηκαν οι άδειες σε κοινόχρηστους χώρους? Κύριε Σιώπα, παρακαλώ. Εύχομαι καλή χρονιά και εγώ. Είναι ένα θέμα που περίπου πριν 1,5-2 χρόνια εξηγήθηκε και με την ομολογία και με όλα. Το Δημοτικό Συμβούλιο εδώ ενέπινε τις κατασκευές, μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία, και τώρα πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι επανερχόμαστε και τι διευκρινήσεις θέλουμε. Κυρία Πολίτα, σε εσάς ακούστηκα. Σας άκουσα, πείτε μας. Σε ποιο όνομα είναι το όνομα ή στο ιδιοκτήτη? Στο ιδιοκτήτη το όνομα, του νοικιαστή. Σε κοινόχρηστο χώρο. Σε κοινόχρηστο χώρο, αφήστε να το ολοκληρώσω, ο Δήμος έχει τη δυνατότητα, εξοντοτεί τον καταστηματάρχη που μισθώνει το ΚΑΠΑΧΗ να εκδώσει και τη σχετική άδεια, αν προβλέπεται, και μπορεί από